Καλημέρα κύριε Τέλογλου, καλημέρα στους αγροτές μας. Κύριε Θεοχάρη, ήθελα να σας ρωτήσω, έχω μπροστά μου τα στοιχεία από το 2010 έως το 2018 και τα στοιχεία τα φετινά μέχρι τον Ιούνιο. Υπάρχει μια ελαφριά κάμψη, τον Ιούλιο υπάρχει βέβαια μια αύξηση των αφίξεων και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό έχει σχέση με μια κούραση του προϊόντος μας ή οφείλεται σε άλλους λόγους που έχουν σχέση με το τι γίνεται στις αγορές γύρω μας. Είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τα νούμερα αυτά που λέτε. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια κρίση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο κύριος όγκος τον οποίο υποδεχόμαστε. Για παράδειγμα έχουμε το Brexit, έτσι, είναι ένα ζήτημα σημαντικό που θα μας επηρεάσει. Και να πούμε ότι οι αφίξεις από τη Βρετανία έχουν μια μείωση σε αρκετούς προορισμούς. Ακριβώς, και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια ψυχολογική κούραση στους Βρετανούς τους ίδιους, η οποία μάλιστα την περιμέναμε λίγο νωρίτερα και φαίνεται ότι έρχεται τώρα. Από όλη αυτή τη διαδικασία του Brexit. Αντίστοιχα υπάρχουν άλλα ζητήματα στη Σκανδιναβία σε σχέση με τις διαμαρτυρίες 16χρονης και το σταμάτημα των πτήσεων και οι άνθρωποι σκέφτονται. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η δανέζικη αεροπορική εταιρεία βγάζει διαφημίσεις και λέει σκεφτείτε πριν πετάξετε. Η ίδια εταιρεία δηλαδή διαφημίζει εναντίον του να έχει ίδια αυξημένη επιβατική κίνηση. Άρα υπάρχουν τέτοιο είδους ζητήματα. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που είναι ενδογενή. Οι διαδικασίες με τη βίζα στη Ρωσία καθυστερούν και δεν είναι όσο αποτελεσματικές και γρήγορες όσο για παράδειγμα αυτές που έχει η Κύπρος. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τον κύκλο, με αυτό που είπατε εσείς, κούραση του προϊόντος. Και γενικώς είχαμε μια, ας το πούμε, μεγάλη αύξηση τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τώρα πια η αύξηση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να, ας το πω, να χωνευτεί, πρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλες κινήσεις ώστε να ανοίξουμε νέες αγορές και νέο κόσμο διαφορετικό από ό,τι πριν για να μπορέσουμε να δώσουμε ξανά ζωντάνια. Ένα προϊόν και η ελκυστικότητά του οπωσδήποτε έχει σχέση και με τις τιμές. Πιστεύετε ότι οι τιμές είναι τέτοιες οι οποίες ξέρω ότι δεν έχετε αρμοδιότητα για τις τιμές, αλλά βλέποντάς τις σε σχέση με τις τιμές των γειτονικών χωρών είναι τέτοιες που να κάνουν το προϊόν μας ελκυστικό? Είναι προφανές ότι υπάρχουν χώρες, Βουλγαρία, Τουρκία, Τινησία, Αίγυπτος, οι οποίες οι τιμές τους είναι καλύτερες. Η κίνηση όμως των τιμών φέτος είναι προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, αν δείτε όλες τις μέσες τιμές σε όλους τους ελληνικούς προορισμούς έχουν μειωθεί και ανταγωνιστικοί προορισμοί όπως η Ατάλεια έχει αυξηθεί. Άρα η ψαλίδα, να το πω έτσι, έχει κλείσει. Δεν είναι δηλαδή μόνο ζήτημα τιμών. Και μάλιστα αυτό έγινε γιατί σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και υπερπροσφορά στην Αθήνα. Ας πούμε, έχουμε έτσι αρκετά κρεβάτια και αυτό αναγκάζει τους ξενοδόχους να δίνουν έτσι σημαντικές εκπτώσεις και να υπάρχουν πολύ καλές ευκαιρίες για όσους έρχονται στη χώρα μας. Ένα ζήτημα είναι το ότι ο τουρισμός αυξήθηκε απότομα την τελευταία εξαετία με αποτέλεσμα να μην μπορούν σε όλους τους προορισμούς, αρκετούς, τους περισσότερους θα λέγα εγώ, τα δίκτυα των υποδομών να ακολουθήσουν και να εξυπηρετήσουν αυτή την αύξηση. Υπάρχει ένα ειδικότερο ζήτημα για τα λεγόμενα μικρά μέρη. Δηλαδή, πάρτε ένα νησί του κεντρικού Αιγαίου, το οποίο έχει μια περιορισμένη έκταση. Δεν είναι η Κρήτη ή η Πελοπόννησος, που έχει έναν αριθμό αυτοκινήτων, παράγει έναν όγκο σκουπιδιών. Βεβαίως, η φέρουσα ικανότητα. Σκέφτεστε να σε αυτή την κατεύθυνση να ξεκινήσετε μια συζήτηση, να προτείνετε κάποιο πλαίσιο για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος? Γιατί, για παράδειγμα, το ζήτημα των σκουπιδιών βλέπουμε ότι είναι σχεδόν παντού, έτσι. Πράγματι, το ζήτημα των υποδομών είναι η απόδειξη, αν θέλετε, ότι η προηγούμενη αύξηση όλων αυτών των ετών ήταν αύξηση που δεν έγινε με σχέδιο. Ήταν μια λύση ανάγκης όλου του ιδιωτικού τομέα να στραφεί προς ένα τομέα μέσα στην κρίση, το οποίο θα μπορούσε να έχει να φέρει εισοδήματα, να δώσει λύση στο πρόβλημα του καθενός, είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι ένα νοικοκυριό. Ακολούθησε λοιπόν μια αύξηση, μια στροφή των επενδύσεων προς τον τουρισμό. Αυτό αύξησε τα κρεβάτια που έχουμε, να το πούμε έτσι απλά, και αντίστοιχα οδήγησε και σε διαφήμιση και μας έφερε
κόσμο από το εξωτερικό. Το κράτος δεν ακολούθησε, δεν παρακολούθησε αυτό το πράγμα, απλώς το έβλεπε να συμβαίνει και έτσι οι υποδομές δεν προέβλεψαν το τι θα μπορούσε να συμβεί. Και εδώ πέρα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που πια μιλάμε στο Υπουργείο Τουρισμού για ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας, το οποίο θα μπορέσει να συντονίσει και να βάλει σε ισορροπία αυτούς τους τρεις άξονες, τις υποδομές, την προσφορά και τη ζήτηση. Και η διαφήμισή μας και η προσφορά, τα κρεβάτια και οι επενδύσεις, αλλά και οι υποδομές πρέπει να είναι σε μια ισορροπία μεταξύ τους, αν θέλουμε να ανεβαίνουμε με στέρεα βήματα, ένα-ένα τα σκαλιά, και όχι να πηγαίνουμε πάντοτε πυροσβεστικά, γιατί τώρα αυτό κάνουμε. Δημιουργείται ένα πρόβλημα, τρέχουμε να δούμε πώς θα το λύσουμε. Τρέχουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τη Σαντορίνη, που έχει γεμίσει ανθρώπους με τα κρουαζιερόπλοια, και αυτό δημιουργεί, χαλάει το ίδιο το τουριστικό προϊόν. Έτσι φεύγουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι από τη Μύκονο, από τη Σαντορίνη, με αρνητικές εμπειρίες και αρνητικές εικόνες για τη χώρα μας, παρά την ομορφιά της και παρά το τι έχει να προσφέρει. Αυτό δεν είναι βέβαια μια συνολική εικόνα, δεν θέλω να δώσουμε τη λάθος εντύπωση. Η συνολική εικόνα της χώρας μας, και είχα την ευκαιρία να το συζητήσω και με τον επικεφαλής της TUI, έτσι που μιλήσατε κι εσείς, είμαστε, αν θέλετε, ο καλύτερος προορισμός για την TUI. Έχουμε την καλύτερη σχέση προϊόντος και τιμής του, κόστος και οφέλους για τον φιλοξενούμενο, για τον τουρίστα, και συνεπώς αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε, βελτιώνοντας τις συνθήκες στις οποίες το τουριστικό προϊόν λειτουργεί. Τα προηγούμενα 10 χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν δύσκολα από την άποψη των επενδύσεων. Τώρα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές. Αλλά από την άλλη πλευρά, εσείς, και σωστά νομίζω, δεν θέλετε να αυξήσετε τους φόρους. Πώς θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις σε υποδομές? Οι επενδύσεις αυτές σε υποδομές μπορούν να γίνουν, γιατί ακριβώς ο τουρισμός είναι μια μηχανή η οποία παράγει συνάλλαγμα, βελτιώνει το εξωτερικό ισοζύγιο από τη μία μεριά και φέρνει και επενδυτές οι οποίοι ρίχνουν χρήματα στην οικονομία και κυρίως χρήματα απ' έξω. Άρα από δύο μεριές έρχεται και βελτιώνει το ισοζύγιό μας, έρχεται και βελτιώνει την ανάπτυξη του ΑΕΠ, αυξάνει συνολικά τα φορολογικά έσοδα, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται αύξηση των συντελεστών, το αντίθετο μάλιστα, μείωση χρειάζεται, και επιτρέπει στην αύξηση των υποδομών. Συνεπώς, οι επενδύσεις στις υποδομές που έχουν σχέση με τον τουρισμό είναι επενδύσεις οι οποίες φέρνουν τα λεφτά τους πάρα πολύ γρήγορα πίσω. Βλέπουμε δηλαδή πολύ γρήγορα την αύξηση, αν στη Χαλκιδική δεν έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος όπως έχουμε αυτή την περίοδο, γιατί δεν αντέχει το δίκτυο. Θα βλέπουμε την αύξηση στην Κέρκυρα, αν δεν έχουμε και στους άλλους προορισμούς που έχουν πρόβλημα με τα σκουπίδια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις επενδύσεις, γιατί θα είναι η ατμομηχανή τα επόμενα και άμεσα 3-4 χρόνια, αλλά και μακροπρόθεσμα 10-15 χρόνια, θα είναι η ατμομηχανή που θα επιτρέψει στην αγχώνη της λιτότητας να ανοίξει λίγο και να μας αφήσει να ανασάνουμε. Θέλω λίγο να μείνω στο θέμα του πλαστικού και γενικά των σκουπιδιών. Υπάρχει το σκουπίδι πάνω στο νησί και πάνω στον προορισμό, όπως βλέπουμε στην Κέρκυρα, θα δούμε αργότερα σήμερα στην εκπομπή στη Λέρο και λοιπά. Υπάρχει δυστυχώς και το σκουπίδι μες θάλασσα. Γι' αυτό το πράγμα σκέφτεστε να κάνετε κάτι από το φθινόπωρο? Είδα τον κύριο Θεοδωρικάκου που πήρε τηλέφωνο τον δήμαρχο της Κέρκυρας, αλλά αυτό σκέφτομαι ότι είναι ένα πυροσβεστικό μέτρο. Δεν λύνει το πρόβλημα το γενικό. Πράγματι είναι πυροσβεστικό μέτρο. Πήρα εγώ ίδιος τον Τάκη Θεοδωρικάκο και του είπα, γιατί είναι έτσι, έχει ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, τη σημασία που έχει, ήταν μάλιστα Σάββατο πρωί, τη σημασία που έχει για τον τουρισμό της Κέρκυρας να λυθεί άμεσα το ζήτημα των σκουπιδιών. Ήξερα ότι δεν μπορεί να λυθεί έτσι με μόνιμο τρόπο, αλλά του ζήτησα να βρει μια λύση η οποία να είναι προσωρινή, ώστε τουλάχιστον για το υπόλοιπο τη σεζόν να μην δημιουργούνται τα προβλήματα που υπήρχαν. Ξέρετε ότι είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν κάποια βίντεο στο YouTube με τις σειρές τα σκουπίδια στο δρόμο, στο πλάι του δρόμου. Αυτά κάνουν τεράστια ζημιά στο τουριστικό προϊόν και γι' αυτό έθεσα το ζήτημα στον Υπουργό Ιστορικών. Πράγματι κινήθηκε αμέσως, έδωσε λύσεις στον Δήμαρχο, ο οποίος ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το πρόβλημα. Θυμάστε ότι περάσαμε την εποχή που οι μνημονιακοί δεν μαζεύαν καλά τα σκουπίδια και οι αντιμνημονιακοί θα το κάνανε καλύτερα. Είχαμε
τέτοια θέατρο του παραλόγου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να δούμε συνολικότερα είναι που σε κάθε υφαίρουσα ικανότητα που είπατε προηγουμένως, κάθε προορισμός δεν μπορεί να αντέξει για πολύ παραπάνω από όσο ο ίδιος ο προορισμός έχει χώρο, ας το πω έτσι. Αυτή η υφαίρουσα ικανότητα βέβαια μπορεί να αυξηθεί. Μπορεί να αυξηθεί με τις επενδύσεις στις υποδομές. Δηλαδή το ρεύμα, το νερό, το φαγητό, τα σκουπίδια είναι υποδομές οι οποίες μπορούν να αυξήσουν, αν γίνουν επενδύσεις, τη υφαίρουσα ικανότητα ενός προορισμού. Αλλά και πάλι υπάρχουν κάποια όρια τα οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει κανείς. Στα μικρά μέρη συζητάτε να μπουν κάποια όρια, ας το πούμε έτσι, έστω ενδεικτικά, που μετά να υπάρχουν κάποια, ας το πούμε έτσι, αντικίνητρα για να έρχεται κόσμος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ακριβώς, πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα για να φύγουν από κάποιους κορεσμένους προορισμούς και κάποια αντικίνητρα για να μην πηγαίνουν στους κορεσμένους προορισμούς. Εδώ τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση κινήθηκε προς την ανάποδη κατεύθυνση. Ενώ υπήρχαν κάποια κριτήρια στον αναπτυξιακό νόμο ώστε να μην παίρνεις επιδοτήσεις σε κορεσμένους προορισμούς, τώρα πια έφυγαν με τον τελευταίο αναπτυξιακό και γίνανε οριζόντια τα κριτήρια. Άρα εδώ πέρα κάνουμε και βασικά λάθη. Δηλαδή όχι μόνο τη διαχείριση της ζήτησης, αν θα μπουν κίνητρα ή αντικίνητρα στον τουρίστα να πάει στη μία περιοχή ή στην άλλη, αλλά δεν δίνουμε και επιδοτήσεις σε κορεσμένους προορισμούς για να γίνουν περισσότερα κρεβάτια. Έχουμε λοιπόν πολλά τέτοια θέματα. Βέβαια κάποιος ξεκινάει με το να μπορεί να κάνει συγκεκριμένες μελέτες, να κάνει αυτό που λέγεται διαχείριση προορισμού, συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες με κάποιο αντικειμενικό τρόπο να οδηγούν στο να κηρυχθεί ένας προορισμός, ένα νησί ή μια περιοχή, μια πόλη κορεσμένη ή μη κορεσμένη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να κάνουμε και βέβαια μετά επί τη βάση αυτών των κριτήριων να θεσμοθετήσουμε και τα αντίστοιχα κίνητρα και αντικίνητρα. Τον Οκτώβριο, σε αρχές Οκτωβρίου, θα κάνετε λογαριασμό από τη φετινή σεζόν και θα βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Είμαστε ακόμα στη μέση της. Υπάρχει όμως ένα συμπέρασμα που εμείς οι Τρίτοι βγάζουμε και έχει σχέση με την καμπάνια που έγινε φέτος, που και σε μεγάλο βαθμό σφραγίστηκε. Είχαμε την περασμένη Παρασκευή εδώ μαζί μας την κυρία Ανδρέτα από το Oh My Greece των ιδιωτικών φορέων. Ρωτήσαμε λοιπόν και την κυρία Ανδρέτα, αλλά και είναι μια απορία που έχουμε. Τι νόημα έχει να γίνονται δύο ξεχωριστές καμπάνιες κάθε φορά, μία του ιδιωτικού τομέα και μία του δημοσίου? Ναι, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Είναι προφανές ότι πρέπει να συντονιστούν αυτές οι προσπάθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συγχωνευτούν και οι αντίστοιχοι φορείς, έτσι. Υπάρχει ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα, έχει μια ευελιξία, μπορεί να έχει και μια δημιουργική άνεση και ελευθερία που το επιτρέπει να παράξει κάτι. Όμως υπάρχουν κάποιες πόρτες που ανοίγουν όταν έχει ένα φορέα ο οποίος μπορεί να βάλει το πρόθεμα εθνικός. Ο National Οργανισμός, ο ΕΟΤ, είναι ένας οργανισμός που μπορεί να λέγεται εθνικός, να λέγεται National, γιατί ακριβώς είναι ίδιος με μια σειρά από ομόλογους οργανισμούς σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα σε όλες τις χώρες που έχουν ισχυρή τουριστική παρουσία. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα είναι να βρούμε ένα modus operandi, έναν τρόπο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Στο Oh My Greece ήταν ένα θετικό παράδειγμα, δηλαδή δημιουργήθηκε από τον Marketing Greece και βέβαια προωθήθηκε μέσα από τα κονδύλια και τις δυνατότητες που είχε ο ΕΟΤ και είχε έτσι πολύ πιο ισχυρό αποτέλεσμα. Ας μην ξεχνάμε ότι παρόλο που είναι πολύ λίγα τα κονδύλια που έχει ο ΕΟΤ στην πραγματικότητα σε σχέση με το μέγεθος της χώρας μας ως τουριστική δύναμη, είναι πάντως πολύ περισσότερο από όσο αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένη να βάλει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, ήθελα να σας κάνω, κύριε Θεοχάρη. Εκκρεμούν κάποιες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για το Airbnb που θα βάλουν σε καινούργια βάση τη συζήτηση. Ανεξάρτητα σε ποια κατεύθυνση θα μπουν αυτές οι αποφάσεις, αν δηλαδή θα πούν ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί ή όχι. Πόσο γρήγορα και τι σκέφτεστε να κάνετε?
Αυτό που είπα, γιατί άκουσα έτσι και διάφορα ή διάβασα. Φάγατε ξύλο αρκετό. Διάβασα διάφορα που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα, ούτε φυσικά με τις προθέσεις. Διαλέγω να μην μιλάω όταν δεν έχω ακόμα διαμορφώσει το ολοκληρωμένο σχέδιο και δεν το έχω συζητήσει και συμφωνήσει με τους αντίστοιχους ανθρώπους και της αγοράς και φυσικά τους ομολόγους που έχουν στην αρμοδιότητα. Και συνεπώς ήταν συνειδητή η απόφασή μου να μην ασχοληθώ με όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν. Αλλά δεν μπορώ να μην κάνω τώρα που, ας το πούμε, έρχεται η συζήτηση σε αυτό, ένα σχόλιο ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως δημοσιογραφική δουλειά ο νόμος ο οποίος ισχύει και είναι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι το σχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργού του κ. Θεοχάρη. Συνεπώς, αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ότι οι σκέψεις οι δικές μου είναι να ενεργοποιήσω τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ μίλησα πολύ συγκεκριμένα για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού βλέπει το Airbnb ως προϊόν τουριστικό. Ως τώρα η στάση του ήταν, καθοριζόταν αν θέλετε από τις συζητήσεις που έκανε με τους φορείς που το απαρτίζουν, και αυτοί ήταν κυρίως ξενοδοχειακοί, έτσι, και οι υπόλοιποι τουριστικοί φορείς. Το Airbnb δεν υπήρχε στο ραντάρ του Υπουργείου Τουρισμού και συνεπώς είχε μια εχθρική στάση, διότι με όποιον δεν μιλάς δεν ακούς και την άποψή του για να διαμορφώνεις άποψη. Άρα αυτό αλλάζει. Είπα ότι έχει θέση στο τραπέζι, έχω ήδη συναντήσει τον πρόεδρο της Πασίδα, ακούμε τις απόψεις τους και πρέπει να είναι σεβαστές, γιατί είναι φορείς του τουρισμού. Το δεύτερο που είπα είναι ότι αυτό όμως, εφόσον τους ακούμε, έχουν και αντίστοιχες κάποιες τουλάχιστον υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις που έχουν σχέση φυσικά με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα καταφύγιο φόρο διαφυγής στο Airbnb, και έχουν σχέση και με πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την ασφάλεια και με την υγιεινή, διότι είναι κάποιο είδους καταλύματα που προσφέρονται και πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχουν ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανένας, και έχω μιλήσει και με πολλούς ιδιοκτήτες που είτε το κάνουν επαγγελματικά είτε το κάνουν ερασιτεχνικά, το ότι πρέπει να υπάρχει παράδειγμα μια ασφάλιση για να μπορούν να προστατεύονται αν κάποιος από τους πελάτες τους κάψει το κτίριο ή δημιουργήσει μια ζημιά η οποία είναι ανεπανόρθωτη. Τέτοιου είδους πράγματα πρέπει να τα δούμε, ή το να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας. Η αστική ευθύνη των ιδιοκτητών, λέτε. Ακριβώς. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Είναι προφανές ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο βοήθησε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, έτσι, βοήθησε ιδιοκτήτες που είχαν εγκλωβιστεί σε μια αγορά πάρα πολύ δύσκολη, που δεν μπορούσαν να βρουν χρήση για τα κινητά τους και πλήρωναν μόνο φόρους, οι οποίοι και αυτοί αύξαναν, αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί το γεγονός ότι υπάρχουν και προβλήματα. Και υπάρχουν και προβλήματα που δεν έχουν σχέση με τον τουρισμό. Εγώ δεν μπορώ να τα βάλω στο τραπέζι, αν θέλετε, μπορώ να τα βάλω μόνο συντονιστικά, αλλά πρέπει η πολιτεία να τα αντιμετωπίσει. Ας σας δώσω εγώ το πιο απλό παράδειγμα. Υπάρχει ένα συγκρότημα πολυκατοικιών, είναι υπαρκτό, έτσι, σας το λέω γιατί ήρθαν κάποιοι και μου το είπαν. Που είναι κάποια διαμερίσματα και μοιράζονται μία πισίνα. Ένας διαλέγει να φέρνει ξένους κάθε τρεις μέρες να αλλάζουν. Έχουν δικαίωμα στη χρήση του κοινόχρηστη της πισίνας που είναι για τα διαμερίσματα ή δεν έχουν? Εδώ αυτό δεν μπορεί να το λύσει η αγορά, να το πω έτσι. Αυτό μπορεί να λυθεί μόνο με μια ρύθμιση λογική που να λαμβάνει υπόψη, ας πούμε, τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί και δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη του ή να αφήνονται οι διαφωνίες να φτάνουν ακόμα και σε δικαστήρια, γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν καταλαβαίνει ο ένας ιδιοκτήτης ο γείτονάς του τι θέλει και την οπτική τη δική του. Τέτοια πράγματα λοιπόν πρέπει να λυθούν. Είναι αδύρυτη ανάγκη. Νομίζω συμφωνεί και ο κάθε πολίτης που μας ακούει. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και καλές διακοπές σας εύχομαι, αν κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Διακοπές λίγες φέτος, δυστυχώς. Να είστε καλά. Γεια σας.